Γεια σας κορίτσια, στο σημερινό βίντεο, όπως θα καταλάβατε και από τον τίτλο, έχουμε ένα βίντεο review, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Είναι από το e-shop bbeauty.gr, από το οποίο μου ήρθαν κάποια πράγματα και θέλω να σας τα δείξω. Και φυσικά θα πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί έχουμε έναν τέλειο διαγωνισμό, το οποίο θα σας δώσουμε δύο φανταστικά δώρα που πρέπει σίγουρα να προσπαθήσετε να τα αποκτήσετε. Θα ξεκινήσω λοιπόν να σας δείξω κάτι έτσι που το έχω πιο εύκαιρο, το οποίο είναι δύο βερνίκια. Είναι αυτά εδώ τα δύο βερνίκια από Barry M. Το ένα είναι και base coat, και top coat και nail hardener. Δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και πριν εφαρμόσετε το βερνίκι και αφού εφαρμόσετε το βερνίκι για γυαλιστικό και φυσικά να το χρησιμοποιήσετε μόνο του για να σκληρύνουν έτσι και να γίνουν πιο ανθεκτικά τα νύχια σας. Είναι αυτό εδώ και είναι το νούμερο 54. Δεν ξέρω τώρα αν αποφασίσει η κάμερά μου να κάνει κάποιο focus. Και είναι το νούμερο 54 στο όνομα Clear. Είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Έχει μέσα και δύο... Το κουνάω και λες και το βλέπετε. Έχει μέσα δύο τσιμπαλάκια για να μην στεγνώνει το χρώμα. Αυτό που μου άρεσε στο συγκεκριμένο είναι ότι δεν παρατήρησα κάποιο θέμα να σκληρύνουν δηλαδή τα νύχια μου, αλλά σαν top coat είναι εξαιρετικό, κρατάει τρομερά τα βερνίκια, κρατάει τρομερά το χρώμα, οποιοδήποτε βερνίκι για να χρησιμοποιήσετε από πάνω. Και θα περάσω στο χρώμα να σας δείξω αυτό εδώ, το οποίο το έχω και στα νύχια μου και όπως θα μπορέσετε να δείτε έχει κατέβει και λίγο το χρώμα και μάλιστα να σας πω ότι το έχω στα νύχια μου σχεδόν 2 εβδομάδες και δεν έχει πάθει πραγματικά τίποτα. Είναι ένα χρώμα έτσι πολύ σκούρο μοβ που καφετίζει. Είναι στην απόχρωση 359 Night Shade. Θέλεις? Θέλει νομίζω. Είναι στην απόχρωση λοιπόν 359 Night Shade. Θέλει 2 στρώσεις, στεγνώνει πολύ γρήγορα και ειδικά αν χρησιμοποιήσετε από πάνω και το top coat που σας έδειξα, στεγνώνει πραγματικά αμέσως. Θα συνεχίσω να σας δείξω 2 μολυβάκια, το ένα που μου άρεσε και πάρα πολύ είναι από την Golden Rose Dream Lips Lip Liner, είναι στην απόχρωση που αν την έβρισκα θα ήταν εξαιρετικό. Δεν γράφει επάνω την απόχρωση. Λοιπόν, το βρήκα. Είναι στην απόχρωση 5-16. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Είναι κόκκινο. Ένα πολύ ωραίο, βαθύ κόκκινο με μπλε υποτόνους. Ταιριάζει άψογα με τα κόκκινα κραγιόν επίσης με μπλε υποτόνους που έχω. Φυσικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και μόνο του και η μύτη του μολυβιού σας εξυπηρετεί δηλαδή γι' αυτό. Και αμέσως μετά έχω να σας δείξω ένα μολύβι ματιών από την Giordana, γιατί ήθελα πάρα πολύ ή ένα άσπρο ή ένα ασημί μολύβι που θα χρησιμοποιώ στο εσωτερικό των ματιών. Το συγκεκριμένο μάλιστα είναι και μηχανικό, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στα μολύβια. Η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή και θα σας το βάλω δίπλα εδώ στο κόκκινο για να δείτε πόσο καλή απόδοση έχει. Για να δω εάν έχει... ναι, είναι στην απόχρωση 05 Silver Lining. Είναι επίσης πολύ καλό, είναι σταθερό στο μάτι και δεν τρέχει καθόλου. Και έχω 2 ακόμα προϊόντα να σας δείξω. Το αμέσως επόμενο είναι αυτή εδώ η πουδρίτσα από Golden Rose. Είναι η Mineral Bronze Powder. Είναι στην απόχρωση 03. Αναφέρει ότι είναι δερματολογικά ελεγμένη και paraben free. Είναι στα 13 γραμμάρια. Μου αρέσει η συσκευασία της, αλλά να σας πω τι τσακ θα ήθελα παραπάνω. Έτσι όπως είναι η συσκευασία και έτσι όπως έχω συνηθίσει από τις πούδες που ήδη έχω, θα προτιμούσα αν αυτό εδώ άνοιγε και το κάτω μέρος και είχε ίσως κάποιο σφουγγαράκι, γιατί είναι αρκετά μεγάλο όπως βλέπετε στο κάτω και σίγουρα πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είχαν βάλει έτσι και ένα χώρο ίσως με καθρέφτη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ήδη αρκετά προσιτή εταιρεία, οπότε μπορούμε να δικαιολογήσουμε κάπως αυτό. Λοιπόν, μέσα είναι έτσι, μπορώ να πω ότι και το μάτι του βλέπετε τι απόδοση έχει, όπως
και το πιο ανοιχτό του, να σας το δείξω έτσι εδώ, έχουν αρκετά καλή απόδοση και το βλέπετε και εδώ στο χέρι. Εντάξει, ίσως εδώ το ανοιχτό δεν φαίνεται τόσο, είναι αυτό εδώ, αλλά το ματ το βλέπετε. Λίγο μου φαίνεται ότι πορτοκαλίζει και στη χρήση δηλαδή που το έχω δει, δεν είναι το καθαρό καφέ ματ, λίγο πορτοκαλίζει, αλλά πιστεύω ότι τους πιο καλοκαιρινούς μήνες δεν θα υπάρχει δηλαδή κανένα πρόβλημα. Και προχωράω σε ένα προϊόν που πραγματικά, εντάξει, αγαπώ πάρα πολύ και γενικότερα αγαπώ αυτά τα προϊόντα της W7, αυτά που είναι στα κουτάκια. Το συγκεκριμένο είναι το The Honey Queen. Εδώ δεν γράφει κάτι, ενώ στα άλλα κουτάκια της W7 αυτής της νοοτροπίας γράφει αν είναι, ξέρω εγώ, bronzer, blusher και όλα τα σχετικά. Γράφει όμως από πίσω ότι είναι blusher. Μέσα είναι έτσι, μου θυμίζει πάρα πολύ τα κουτάκια της Mimi, μόνο που εδώ δεν έχουν τον καθρέφτη. Το πινελάκι του, όπως και σε όλα τα προϊόντα αυτής της λογικής, είναι πάρα πολύ καλά και είναι και πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές σε παρόμοια προϊόντα που σας έχω δείξει ότι είναι πολύ βολικά και εξυπηρετικά. Είτε θέλετε να βάλετε bronzer, σας καθοδηγεί ακριβώς, είτε θέλετε να βάλετε ρουζ, επίσης σας καθοδηγεί ακριβώς το μέγεθος του πινέλου και είναι και πάρα πολύ μαλακό και εξυπηρετικό για μέσα στην τσάντα. Τώρα, όσον αφορά σαν bronzer, η απόχρωσή του μέσα σαν ρουζ, συγγνώμη, η απόχρωσή του μέσα είναι έτσι, έχει αρκετές αποχρώσεις όπως μπορείτε να δείτε, σίγουρα διακρίνουμε εδώ την πιο σκούρα, μετά πάμε σε λίγο, να το γυρίσω για να μπορέσω, σε λίγο πιο ανοιχτό, υπάρχει και το πορτοκαλί το οποίο είναι αυτό εδώ, και νομίζω ότι δεν έχει άλλες έτσι, είναι 1, 2, 3, 4 και εγώ εδώ σας έχω 3, οπότε μας λείπει το πιο ροζαλό του, το οποίο είναι αυτό εδώ. Βλέπετε ότι παρόλο που έχει και σκούρες και πιο ανοιχτές αποχρώσεις, η πιο ανοιχτή και η πιο σκούρα είναι αυτές που γράφουν πιο πολύ στο δέρμα. Τώρα εδώ δεν φαίνεται και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ρουζάκι το οποίο έχει διάρκεια περίπου 4 ώρες, 4 με 5 ώρες έχει σίγουρα και είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό, σύν του ότι είναι πάρα πολύ ωραίο στο να το έχετε έτσι στο μπουντουάρ σας σαν διακοσμητικό. Και προχωράμε στο κομμάτι του διαγωνισμού. Δύο τυχερές από εσάς θα κερδίσουν δύο φανταστικές παλέτες της Sleek. Μισό λεπτό γιατί τις έχω γραμμένες εδώ για να μην τις ξεχάσω. Η πρώτη είναι η Sleek 1 Divine Storm και η δεύτερη είναι η Sleek Divine Delmar Volume 1. Σας τις έχω και εδώ και τις δύο για να δείτε ποιες είναι. Μία τυχερή θα πάρει και τις δύο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι μία εγγραφή φυσικά στο κανάλι μου, ένα like στη σελίδα του Facebook του Be Beauty και φυσικά να κάνετε ένα share δημόσιο αυτό το βίντεο χρησιμοποιώντας από πάνω το hashtag Beauty by Katina για να μπορέσω να δω όλες τις συμμετοχές σας. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει σήμερα και θα τελειώσει σε μία εβδομάδα. Από κάτω στο κουτί πληροφοριών θα βρείτε αναλυτικά όλες τις οδηγίες και τα βήματα του διαγωνισμού που πρέπει να κάνετε και φυσικά θα βρείτε όλα μου τα social media. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να σας άρεσαν τα προϊόντα που σας έδειξα, θέλω να μου πείτε αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά, θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει ο διαγωνισμός και οι παλέτες που θα κερδίσει μία τυχερή από εσάς και φυσικά να μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο γιατί με βοηθάει πάρα πολύ εδώ στο YouTube, να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν και φυσικά να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, Twitter και Snapchat. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο πολύ γρήγορα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.